Θα πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Καρά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Όλα καλά. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και στο ακροατήριό σας. Τελείωσε η όλη η περίγη στην Ελλάδα. Αθήνα, Σύρο, Βραχάτη. Ο Γολγοθάς τελείωσε. Με ένα καλό αποτέλεσμα. Ναι. Και με ένα όχι και τόσο καλό αποτέλεσμα, έτσι όπως... Μιλάς για το Σάββατο, Κρίθηκε, ναι, ο τελικός του Link Up. Για να το λες έτσι, πέρα... Δημήτρη, είναι ακόμα στο μυαλό σας αυτό που έγινε. Τώρα που επιτεύχθηκε ο στόχος της τετράδας για το, mm-hmm. για το κύπελο, νομίζω έρχεται λίγο ξανά στις μνήμες μας. Mm-hmm. Αυτό το πώς χάθηκε έτσι, γιατί χάθηκε έτσι. Αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε, να καθόμαστε να σκεφτόμαστε και να λυπόμαστε ναι. για τον τίτλο που χάθηκε, γιατί είχαμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε δύο μέρες. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια σκληρή ομάδα, μια δυνατή ομάδα, ειδικά μέσα στην έδρα, και ξέρουμε ότι δεν έχει να χάσει τίποτα και θα τα παίξει όλα, και έτσι και έγινε. Mm-hmm. Από εκεί πέρα φανήκαμε δυνατοί, φανήκαμε ενωμένοι και καταφέραμε να περάσουμε μια δύσκολη έδρα και να φτάσουμε στην τετράδα του κυπέλου Ελλάδας, που είναι ο στόχος μας. Ναι. Και το κύπελο και το πρωτάθλημα να ακολουθήσει ό,τι έγινε και πέρυσι. Ωραία. Και να ευχαριστήσουμε όλο το λαό του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Για να τα πάρουμε με τη σειρά, από το χθεσινό παιχνίδι βεβαίως, κύλησαν όλα όπως τα περιμένατε? Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο απλά κέρδισε καλύτερη ομάδα? Σε τέτοιους αγώνες που είναι νοκάουτ δεν νομίζω ότι υπάρχουν φαβοροί. Mm-hmm. Σίγουρα είχαμε ένα πλεονέκτημα σαν ομάδα, είμαστε καλύτεροι, το ξέραμε αυτό, απλά έπρεπε να το δείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Είχαμε κάποια κενά διαστήματα, αλλά νομίζω ότι διαχειριστήκαμε σωστά ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Μάλιστα. Μπήκατε, δηλαδή αυτό που έγινε το Σάββατο σας βοήθησε να συγκεντρωθείτε πιο πολύ χθες, ή μήπως λίγο σας δημιούργησε μια ανασφάλεια, ένα μικρό άγχος που μπορεί και να βγει και σε κάποια σημεία του αγώνα του χθεσινού, ειδικά στο δεύτερο σετ? Όχι, δεν είχαμε ανασφάλεια, ξέραμε τις δυνατότητες μας. Το μόνο που σκεφτόμασταν είναι το πώς θα καταφέρουμε να το δείξουμε στο γήπεδο. Αυτό σκεφτόμασταν όλη την ώρα. Mm. Γι' αυτό ήμασταν προσιλωμένοι και συγκεντρωμένοι και καταφέραμε να πετύχουμε μια καλή νίκη. Δημήτρη, έχουμε τώρα τελειώνει Φεβρουάριος. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει μέσα σε ένα μήνα? Έχει αλλάξει επίπεδο η ομάδα? Έχει αλλάξει απλώς η ποιότητα? Εσύ που το ζεις κάθε μέρα, ζούσες την ομάδα μέχρι το τέλη Ιανουαρίου, με ένα άλλο ρόστερ και άλλο προπονητή, νωρίτερα. Και τώρα, τι νιώθεις ότι αλλάζει? Σίγουρα ξέρουμε όλοι ότι η ομάδα συμπληρώθηκε τον τελευταίο μήνα. Ναι. Θέλουμε καλά παιχνίδια για να δέσει ακόμη περισσότερο ομάδα. Έχουν έρθει δύο παίκτες οι οποίοι είναι μέλη της Εθνικής Ομάδας Αμερικής. Mm. Ξέρουμε σε τι επίπεδο παίζει η Εθνική Αμερικής. Μάλιστα ο ένας έχει, ο κύριος Λί έχει δύο Ολυμπιάδες, μία Ολυμπιάδα, έχει World League στην πλάτη του, έχει πάρα πολλά πράγματα, και νομίζω ότι με την εμπειρία τους μας βοήθησαν ώστε να σταθεροποιηθεί και άλλο η απόδοση της ομάδας. Νομίζω ότι αν και είναι ακόμα νωρίς, έχει φανεί η διαφορά στο παικτικό σύνολο της ομάδας. Ναι. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Μέσα σε λίγες μέρες κερδίσατε μέσα στην Κηφισιά που δεν είχαν χάσει αυτοί, κερδίσατε μέσα στη Σύρο που δεν είχαν χάσει, στον Ολυμπιακό, τι να πω, το χαρίσατε, ας το θέσω έτσι, κερδίσατε τον Παναθηναϊκό. Εμείς βλέπουμε κυρίως τα αποτελέσματα. Εντός γηπέδου, τι νιώθεις εσύ ότι άλλαξε σε όλους τους τομείς? Υπάρχουν αλλαγές και πρόοδος? Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές. Σίγουρα υπάρχουν αλλαγές, γιατί βγαίνει και στο παικτικό. Mm. Νομίζω ότι έχει ανέβει κατά πολύ το επίπεδο της προπόνησης. Ναι. Έχει έρθει περισσότερος ανταγωνισμός μέσα στην προπόνηση. Ξέρουμε ότι mm-hmm. Όσο πιο μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός μέσα στην προπόνηση, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα βγαίνουν στους αγώνες και πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση. Και σας είπα, ήρθαν τα παιδιά και με την εμπειρία τους, με τη σταθερότητά τους, βοηθάνε πάρα πολύ στο να υπάρχει ένα καλό παικτικό σύνολο. Να κάνουμε ανατροπές όπως έγινε μέσα στην Κηφισιά από 2-0. Ναι. Να έχουμε μια πιο στιβαρή, πιο οργανωμένη ίσως ικανότητα μέσα στο παικτικό. Mm-hmm. Στο παικτικό μας σύνολο.
πούμε, και η αλλαγή προπονητή σίγουρα βοήθησε κατά πολύ. Έχω ξανασυνεργαστεί με τον κύριο Καλμαζή πέρσι. Ξέρουμε ότι ένας προπονητής ο οποίος βγάζει το 100% κάθε παίκτη. Απλά χρειάζεται λίγος χρόνος. Λίγος χρόνος ακόμα με καλά παιχνίδια, με δυνατά παιχνίδια, ώστε να δείξει κι άλλο αυτή η ομάδα. Πόσος χρόνος, δηλαδή πότε πιστεύεις ότι θα φτάσετε στο 100%? Και αν αρκεί, ξέρω εγώ, ένας μήνας, είναι δύσκολο να φτάσετε εκεί που έφτασε η περσινή ομάδα, για παράδειγμα, η οποία δούλευε, εντάξει, και εκείνη με αλλαγές το χειμώνα βέβαια, έφτασε σε κορυφαίο επίπεδο. Ναι, σίγουρα, απλά πέρσι, ίσως φέτος έγιναν λίγο περισσότερες αλλαγές. Ναι, γιατί άλλαξε και προπονητής βέβαια. Άλλαξε προπονητής, άλλαξαν κάποιοι βασικοί κορμοί στην ομάδα. Πέρυσι βασική μας κορμή, έναν παίκτη πήραμε, στην ουσία που ήταν το επιθετικό μας σούπλο. Το Σάββαρο τελικά τι έγινε, Δημήτρη, όπως το σκέφτεσαι? Στον Ολυμπιακό λένε ότι το πήραν εκείνο το παιχνίδι. Μήπως και πολύ το δώσατε εσείς, ήταν ένα δώρο, γιατί έγιναν πολλά λάθη. Ειδικά στο πέμπτο σετ, γιατί νομίζω ότι η έκπληξη έγινε στο πέμπτο σετ. Όχι ότι το 2-0 έγινε 2-2. Αυτό είναι πιο λογικό. Ναι, δεν θεωρώ ότι δώσαμε το παιχνίδι. Σίγουρα ακόμα, επειδή είμαστε νέα ομάδα, κάνουμε λίγα περισσότερα λάθη από ότι θα έπρεπε ή θα θέλαμε, ή που είναι τα όρια του επιτρεπτού και του κανονικού. Από εκεί πέρα, σίγουρα ο Ολυμπιακός μετά τα δύο σετ πήγε καλύτερος και πήρε άξια τα επόμενα δύο σετ. Αλλά στο tie-break νομίζω ότι ξαναβρήκαμε τα πατήματα μας, παίζαμε καλά. Ήρθε αυτή η ατυχία. Πολλά λάθη, δηλαδή. Ατυχία, δεν μπορώ να θεωρήσω αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι κάναμε 4-5 λάθη μέσα σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο, βέβαια. Σημείο του παιχνιδιού, ναι. Το θεωρώ ατυχία, ίσως λίγο μας έφυγε αυτό το συγκέντρωση. Σας πιστέψαμε ότι έχουμε κερδίσει. Τώρα τι λες, σας έχει πάρει τον αέρα Ολυμπιακός εν ώψη της συνέχειας ή έχετε πεισμώσει να τους ξαναβρείτε και να τους κερδίσετε? Όχι, σας είπα, είμαστε μια νέα ομάδα και καταφέραμε ειδικά στα πρώτα δύο σετ να δείχνουμε ότι είμαστε η κυρίαρχη του παιχνιδιού, είμαστε η κυρίαρχη του Ολυμπιακού, είμαστε η κυρίαρχη για όλα. Πιστεύω στην ομάδα και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα τεστ, ένα καλό τεστ, ώστε να μπούμε σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι που αργότερα σίγουρα ο Ολυμπιακός θα είναι ο αντίπαλός μας και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Να δούμε τις δυνάμεις αυτού που είναι ακόμα νωρίς. Και νομίζω ότι ανταπεξέλθαμε πολύ καλά. Ναι, ναι. Απέναντι στον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι μόλις θα δέσουμε λίγο ακόμα, γιατί ήδη έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά. Και σε μικρό χρόνο, αλήθεια. Έτσι, βέβαια. Έχουμε βελτιώσει το σέρβις, έχουμε βελτιώσει το μπλοκ άμυνα που έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να χαμογελάσουμε εμείς, να πανηγυρίσουμε εμείς, να γίνει ακριβώς το αντίθετο από ό,τι έγινε στη Σύρο. Δημήτρη, πριν σε αφήσουμε, για το πρωτάθλημα και την κανονική διάρκεια μετράτε πόντους, με την έννοια ότι πρέπει οπωσδήποτε να βγείτε δεύτερη ή τρίτη και το βάζετε ως στόχο, πώς το καταφέρετε? Αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι πολύ δύσκολο θα βγούμε πρώτοι. Βέβαια, ναι. Από εκεί πέρα θέλουμε να βγούμε δεύτερη για να έχουμε στην έδρα μας τους ημιτελικούς. Να έχουμε αβαντάζ έδρας. Αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τα σημαντικά, είναι ποσοστά, είναι προβλέψεις. Θεωρώ ότι άμα παίζεις εσύ και ευχαριστιέσαι αυτό που κάνεις, παίζεις ωραίο βόλεϊ και είσαι ικανοποιημένος από κάθε αγώνα, ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, είτε εντός έδρας είτε εκτός έδρας. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Καρά. Από όλα όσα είπες, βεβαίως μου κάνει μεγάλη εντύπωση το κύριο Λί που ανέφερες. Δεν ξέρω, το να αντιμετωπίζει με τόσο μεγάλο σεβασμό, υπάρχει έτσι δέος απέναντί του? Σίγουρα υπάρχει σεβασμός, υπάρχει μια αναγνώριση στο τι έχει προσφέρει, στο τι έχει κάνει. Έχει ένα φοβερό βιογραφικό, είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι και απίστευτος άνθρωπος πάνω απ' όλα, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν είναι ούτε υπερόπτης παιδί, δεν είναι πάρα πολύ ομαδικός και πιστεύω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμα και στο ελληνικό βόλιο, ώστε να τον αντιγράψουν
και να τον θαυμάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί τέτοια ονόματα δυστυχώς πλέον με την κατάσταση που επικρατεί δεν έρχονται συχνά στην Ελλάδα. Βέβαια, και αυτό κάνει την επιτυχία του ΠΑΟΚ ακόμα μεγαλύτερη, όπως το λες είναι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.